Το ανάκτορο του γαλέριου χτίστηκε στα τέλη 3ου αιώνα με αρχές 4ου αιώνα. Ήταν ανακτορικό συγκρότημα και χτίστηκε από το Κέσσαρο Γαλέριο. Εξακολούθησε να φιλοξενεί Βυζαντινούς αυτοκράτορες ή μέλη της οικογένειάς τους όταν επισκέπτονταν τη Θεσσαλονίκη έως τον 9ο αιώνα, οπότε έπαψε να χρησιμοποιείται. Την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας χτίστηκε πάνω στα ερείπια του Ακκέ Μεσίτ, δηλαδή το Λευκό Τέμενος. Σήμερα είναι επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος. Είχε κεντρικό αίθριο με περιμετρικές στοές και δωμάτια βασιλική, λουτρά και κτίριο οκταγωνικής κάτωψης που ήταν πιθανώς αίθουσα θρόνου και αργότερα εκκλησία. Ψηφιδωτά δάπεδα και μαρμαροθετήματα σώζονται σε διάφορους χώρους του συγκροτήματος. Ήξερες ότι τμήμα του ανακτορικού συγκροτήματος κατέληγε σε δικό του λιμάνι στο Θερμαϊκό Κόλπο?